Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση, βέβαια, στη Βουλή συμπίπτει με την επαναλειτουργία σήμερα των δημοτικών, των νηπιαγωγείων αλλά και των ειδικών σχολείων μετά από 3 κοντά μήνες. Αξίζει, νομίζω, να σταθούμε λιγάκι σε αυτό. Καταρχήν, η επαναλειτουργία αυτή δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά και σε αυτό η ευθύνη της κυβέρνησης είναι όλη δική της, για τον τρόπο που γίνεται αυτή η επαναλειτουργία σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών και αφετέρου βεβαίως γιατί υπονομεύει με τον τρόπο που γίνεται την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Ξεκαθαρίζουμε ότι για το κόμμα μας, το ΚΚΕ, το πραγματικό ερώτημα ποτέ δεν ήταν αν πρέπει ή δεν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, τα οποία ασφαλώς και δεν μπορεί να μένουν κλειστά εσαΐ. Το πραγματικό ερώτημα πάντα ήταν και εξακολουθεί να είναι με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις τα σχολεία οφείλουν να λειτουργούν. Ιδιαίτερα μάλιστα σε συνθήκες υγειονομικού κινδύνου όπως οι τωρινές. Και είναι ακριβώς αυτή η όρη της λειτουργίας των σχολείων σήμερα που δεν καλύπτονται δυστυχώς από τις κυβερνητικές επιλογές και αποφάσεις. Καταρχήν, στο βασικό ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων. Οι ελλείψεις είναι κραυγαλαίες και γνωστές ήδη και πριν την πανδημία. Όπως είναι γνωστό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των γυμνασίων και των λυκείων που άνοιξαν νωρίτερα, οι Δήμοι μετακίνησαν εκεί το προσωπικό της καθαριότητας από την πρωτοβάθμια. Είναι φανερό επίσης ότι τώρα που ανοίγουν τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία, όπου φοιτούν παιδιά μικρότερων και ευαίσθητων ηλικιών και πολύ περισσότερο βεβαίως τα ειδικά σχολεία, αυτά χρήζουν μιας πιο επιμελούς, μιας πιο σχολαστικής, όπως έλεγε και η διαφήμιση, φροντίδας στο θέμα της καθαριότητας. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γυρίσουν οι καθαρίστριες στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία από τη δευτεροβάθμια? Και τι θα γίνει τότε στα γυμνάσια και τα λύκεια? Τι θα γίνει στις πανελλαδικές? Θα διακτηνιστούν οι καθαρίστριες ή θα τις ξεθεώσετε στη δουλειά? Ή μήπως θεωρείτε λύση αυτό που κάνουν ήδη ορισμένοι Δήμοι, να στέλνουν δηλαδή ως καθαριστές στα σχολεία τριμηνίτες εποχικούς της πυροπροστασίας? Δυστυχώς, παρά τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας στην εκπαίδευση, τόσο καιρό καμιά πρόβλεψη δεν έχει γίνει για την κάλυψή τους. Όχι μόνο και η σημερινή κυβέρνηση αρνείται να μονιμοποιήσει το προσωπικό της καθαριότητας που στα λόγια τους αποκαλείται ήρωες, αλλά δεν μεριμνάει η κυβέρνηση ούτε για το νέο επιπλέον προσωπικό καθαριότητας που χρειάζονται σήμερα τα σχολεία. Δεν πάνε να λένε οι οδηγίες του ΕΟΔΗ για σχολαστικό καθαρισμό των σχολείων 2 φορές τη μέρα και για συχνό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων? Στις περισσότερες περιοχές τα σχολεία ανοίγουν χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό καθαριότητας και όλη αυτή, ξέρετε, η διαφοροποιημένη, η διαφορετική κατάσταση από δήμο σε δήμο, ξέρετε τι γίνεται στην Αθήνα, αφού το κράτος δεν αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει κεντρικά και σχεδιασμένα το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων, το κράτος δηλαδή δεν αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη, παρά το μεταθέτει στους Δήμους, προβληματίζει, τουλάχιστον προβληματίζει πάρα πολύ σοβαρά τους γονείς. Πάμε τώρα σε μια άλλη πλευρά του σχολείου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ένα ποσοστό γύρω στο 10% των εκπαιδευτικών αντικειμενικά δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία επειδή ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και για άλλους λόγους. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η κυβέρνηση? Μήπως με προσλήψεις ή μήπως με τη μονιμοποίηση των δεκάδων χιλιάδων κάθε χρόνο αναπληρωτών του εαυτού τους? Όχι. Απλώς με μια καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού, λέει, όπως στη δευτεροβάθμια. Αυτή τη διαχείριση όμως τη ζούνε σήμερα οι μαθητές της δευτεροβάθμιας με τα κενά των εκπαιδευτικών και με τα μαθήματα που απλά δεν διδάσκονται καθόλου. Στην πρωτοβάθμια όμως, ξέρετε, τα πράγματα είναι λιγάκι διαφορετικά. Γιατί? Αν δεν μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο ο δάσκαλος ή η νηπιαγωγός, αυτό σημαίνει ότι το τμήμα του πολύ απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Μήπως για να καλύψετε αυτές τις ελλείψεις είναι και ο λόγος που δεν ανοίγετε τα ολοήμερα σχολεία? Ξέρετε όμως, ακόμα και με όλους τους εκπαιδευτικούς των ολοήμερων, πάλι δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει με τα κλειστά ολοήμερα είναι να γίνονται άνω κάτω κυριολεκτικά τα προγράμματα των οικογενειών και πολλοί εργαζόμενοι γονείς να ψάχνονται τι θα κάνουν με τα παιδιά τους όταν σχολάνε το μεσημέρι. Υπάρχουν όμως και μαθητές, ξέρετε, που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία. Τι επιλέγει να κάνει για αυτούς τους μαθητές η κυβέρνηση? Αντί να προσλάβει όλους τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες που δημιουργούνται αυτή την περίοδο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της τηλεκπαίδευσης, στα ξαφνικά, μια Παρασκευή το βράδυ, ψηφίζει μια απαράδεκτη και επικίνδυνη ρύθμιση για την ηλεκτρονική, λέει, αναμετάδοση του μαθήματος μέσα από τις σχολικές αίθουσες, που μετατρέπονται, όπως καταλαβαίνετε, σε στούντιο. Καλά θα κάνετε, κυρία Υπουργέ, ειδικά αυτό να το αποσύρετε. Μην επιμένετε. Είναι καθολική πια η απέτηση της κοινωνίας. Το βλέπετε, νομίζω, κι εσείς. Τώρα, επειδή καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι, άσχετα με το τι λέει δημόσια, δεν εξασφαλίζει, όπως είναι υποχρέωσή της και ευθύνη της, τους αναγκαίους όρους για την κανονική επαναλειτουργία των σχολείων, καταφεύγει ξανά στην ατομική ευθύνη των γονιών και το μπαλάκι της δικής της κυβερνητικής ευθύνης το πετάει στους γονείς, ώστε να πάρουν οι ίδιοι οι γονείς το ρίσκο της απόφασης αν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ταυτόχρονα βέβαια τους κλείνει και το μάτι, λέγοντάς τους ότι οι απουσίες δεν μετράνε, ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή. Η επαναλειτουργία των σχολείων αυτή την περίοδο είναι προαιρετική. Αποτέλεσμα, αναστέλλοντας την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης, να δημιουργείται σε αυτήν μια κατάσταση σχεδόν διαλυτική. Δείτε τι γίνεται στα γυμνάσια και τα λύκεια, όπου τα επίσημα στοιχεία, τα δικά σας στοιχεία, μιλούν για απουσία του 40% τουλάχιστον των μαθητών, με το ποσοστό διαρκώς να αυξάνει. Και εμείς ρωτάμε, είναι δυνατόν η ίδια η κυβέρνηση να σπρώχνει μαθητές έξω από τα σχολεία με το να μην εξασφαλίζει τους όρους της λειτουργίας τους? Είναι δυνατόν η ίδια η κυβέρνηση να απαξιώνει το δημόσιο σχολείο και τη σημασία που έχει αυτό για τη γνώση και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού? Τι θα γίνει δηλαδή εδώ? Θα αποδεχτούμε αυτό το αντιδραστικό ότι δεν τρέχει μωρέ και τίποτα άμα χάσουμε και ένα μήνα μάθημα? Ή δεν τρέχει και τίποτα αν όλα αυτά που χάσαμε στην εποχή της πανδημίας δεν τα αναπληρώσουμε? Σιγά πια. Και αυτή η συζήτηση, κυρία Υπουργέ, κυρίες μάλλον και κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο για τον τωρινό Ιούνιο. Είναι κυρίως και για τον κοντινό Σεπτέμβρη της νέας σχολικής χρονιάς. Τότε που τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν για όλα τα παιδιά, κανονικά όμως, και όχι εκ περιτροπής. Για να γίνει όμως αυτό και για να αναπληρωθεί, λέμε εμείς, η διδακτία ύλη που χάθηκε για τους μαθητές, όλοι οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στις θέσεις τους από την προηγούμενη μέρα του ανοίγματος των σχολείων και όχι να στέλνονται από το Υπουργείο τμηματικά μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα ακόμα. Θα μου πείτε τώρα βέβαια, λεφτά θέλουν αυτά. Θέλουν λεφτά. Σωστό. Δεν είναι δύσκολο όμως, νομίζω, να βρεθούν. Τόσα δισεκατομμύρια κυκλοφορούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από τα κεφάλια μας. Δεν νομίζω να το θεωρείτε σπατάλι ορισμένα από αυτά να πάνε στην εκπαίδευση. Θα χρειαστεί όμως εκτός από λεφτά και κάτι άλλο. Θα χρειαστεί και ένας συνολικός, ουσιαστικός ανασχεδιασμός και όχι το γνωστό βέβαια μέχρι τώρα βλέποντας και κάνοντας. Μέσα σε αυτή τώρα την κατάσταση, την πρωτόγνωρη, ομολογουμένως, η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει αυτό το νομοσχέδιο για την παιδεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα δικά του νομοσχέδια τα ψήφιζε ή το καλοκαίρι ή μεγαλοβδόμαδα. Η κυβέρνηση διάλεξε την πανδημία. Με λίγα λόγια, πανδημία ξεπανδημία, το αστικό κράτος στην αποστολή του δεν τη λησμονά. Το στρατηγικό του σχεδιασμό στην παιδεία δεν τον παραμελεί. Ούτε χάνει βέβαια το βασικό του στόχο για την εκπαίδευση, που δεν είναι άλλος βέβαια στόχος αυτός, από την όσο γίνεται καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες
και τις ιδεολογικές αλλά και τις οικονομικές, όπως θα δούμε, του εκμεταλλευτικού, δηλαδή του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αυθαίρετο, βγαίνει αν κοιτάξει κανείς όλη την μέχρι τώρα πολυκύμαντη πορεία των αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση, παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές των κομμάτων στην εξουσία, συχνότατες αλλαγές, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το νομοσχέδιο τώρα λοιπόν, αν και ρετουσαρισμένο σε σχέση με την αρχική του μορφή, αφού λιάνθηκαν λίγο ορισμένες οξίες του γωνίες, ωστόσο ως προς το βασικό του περιεχόμενο παραμένει δηλητήριο σκέτο για τις μορφωτικές ανάγκες της λαϊκής νεολαίας και για τον κόσμο της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο κύμα εφαρμογής των δεσμεύσεων του τρίτου μνημονίου που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ από τρία κόμματα μαζί, στη βάση βεβαίως διαφόρων εκθέσεων του ΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το πρώτο κύμα αυτών των μνημονιακών δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζουμε, ήταν ο νόμος που ψηφίστηκε πέρσι μεγαλοβδόμαδα με υπουργό τον κύριο Γαβρόγλου. Το νομοσχέδιο τώρα της κυρίας Κεραμέως κυριολεκτικά παίρνει τη σκυτάλη από την κυβερνητική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία και οικοδομεί πάνω σε αυτά που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και γι' αυτό είναι που χειροτερεύει η κατάσταση στα σχολεία. Πρόκειται δηλαδή για μια ακόμα αντιδραστική τομή, όπως αντιδραστική τομή ήταν και ο νόμος Γαβρόγλου για το Λύκειο και για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτοί οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, μένουν άθικτοι. Τους διατηρεί, και όχι μόνο τους διατηρεί, τους εμπλουτίζει από πάνω και η Νέα Δημοκρατία. Κι όμως, παρόλα αυτά, δεν είναι μια από τα ίδια ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο και δεν θα μπορούσε να είναι, ξέρετε. Η κοινή στρατηγική υλοποιείται μεν τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με έναν ορισμένο διαφορετικό ιδεολογικό πολιτικό μανδύα. Βλέπετε, για κάθε κυβέρνηση υπάρχουν και ορισμένα συμβολικά σημεία, όπως τώρα για τη Νέα Δημοκρατία η διαγωγή, για παράδειγμα, στον τίτλο σπουδών, ή όπως το ζήτημα της σημαίας παλαιότερα για το ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συμβολικά σημεία η κάθε κυβέρνηση επιδιώκει μάλλον να δώσει το δικό της ιδιαίτερο ιδεολογικοπολιτικό στίγμα. Θα είναι λάθος όμως να πούμε πως αυτά τα σημεία, τα οποία εμείς καθόλου μα καθόλου δεν τα υποτιμούμε, ότι αυτά καθορίζουν και την ουσία της εκάστοτε κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Και η ουσία βεβαίως βρίσκεται αλλού. Δείτε, στις διατάξεις του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας βγάζουν μάτι οι προσαρμογές της εκπαίδευσης στις τρέχουσες αστικές, οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες. Τι θέλουν άραγε σήμερα και για ποια πράγματα φωνάζουν και γράφουν κάθε μέρα οι αστοί και οι κονδυλοφόροι τους? Τα αστικά επιτελεία σήμερα στη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά καίγονται για την εισαγωγή όχι μιας πολύπλευρης γνώσης, αλλά για την εισαγωγή μιας νέας γκάμας δεξιοτήτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως λύση, όπως λένε, στην αναντιστοιχία προσόντων και αγοράς εργασίας. Χρησιμοποιώ αρκετή ποσότητα από τη δική τους φρασιολογία. Και έγονται επίσης τα ίδια επιτελεία και για την αποτίμηση, την αξιολόγηση δηλαδή του εκπαιδευτικού έργου με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων. Λοιπόν, σε αυτά επιχειρεί να απαντήσει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και εδώ νομίζουμε ότι βρίσκεται και όλη του η ουσία. Να τα λοιπόν, και μάλιστα πρώτα-πρώτα, φάτσα κάρτα, στο νομοσχέδιο τα εργαστήρια δεξιοτήτων για δεξιότητες ήπιες, για δεξιότητες ζωής και για δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Θα πει κανείς εδώ, καλά, κακό είναι το σχολείο να καλλιεργεί και δεξιότητες, αναγκαίες στη σημερινή εποχή. Όχι βέβαια απαραίτητα για όλες. Οπωσδήποτε όμως λέμε εμείς με μία βασική προϋπόθεση. Αν θέλουμε οι δεξιότητες που καλλιεργούνται στο σχολείο να μην είναι ληξιπρόθεσμες και να μην απαξιώνονται στην πρώτη στροφή της τεχνολογίας και της κοινωνικής ζωής, τότε αυτές οφείλουν να θεμελιώνονται πάνω στα γερά θεμέλια μιας
πολύπλευρης επιστημονικής γνώσης και όχι σε απλές χρηστικές πληροφορίες. Και εδώ το αστικό σχολείο υστερεί σημαντικά. Ας γυρίσουμε όμως στα εργαστήρια δεξιοτήτων που εισάγονται με το νομοσχέδιο. Αλήθεια, ρωτάμε εμείς, πώς σκοπεύει αυτά τα εργαστήρια να τα λειτουργήσει η κυβέρνηση? Θα φροντίσει να δημιουργηθούν υποδομές και υλικοτεχνικά μέσα για όλους τους μαθητές και δωρεάν για να τις παρακολουθήσουν αυτές τις δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη τις δραστηριότητες της ρομποτικής? Και εδώ, ξέρετε, χρειάζονται κονδύλια. Με τα ψέματα δεν γίνεται δουλειά στη ρομποτική. Ή θα δίνονται ψίχουλα και αυτά σε λίγους, όπως έκανε το Υπουργείο της Παιδείας πριν λίγο καιρό με τα λάπτοπ στα σχολεία? Θα φροντίσει η κυβέρνηση να δημιουργηθεί με κεντρική, κρατική δηλαδή, ευθύνη σε αυτά τα εργαστήρια δεξιοτήτων ένα περιεχόμενο βασισμένο στην επιστήμη και την παιδαγωγική, ή στο σχολείο θα μπαινοβγαίνουν διάφοροι περίεργοι άσχετοι φορείς με την εκπαιδευτική κοινότητα? Ξέρετε, για να πω και ένα παράδειγμα, και επίκαιρο μάλιστα, για την αναγκαία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, εκτός από το σκοταδισμό που διαμαρτύρεται διαχρονικά για το θέμα αυτό, ή τη μια ώρα το πολύ πολύ που λέει το Υπουργείο ότι δίνει, υπάρχει και κάτι άλλο για το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Υπάρχει και η επιστημονική προσέγγιση, προσαρμοσμένη φυσικά σε κάθε μαθητική ηλικία, και αυτή είναι που πρέπει να ακολουθηθεί και στο σχολείο. Και τέλος πάντων, πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η μονότονη επιμονή όλων των κυβερνήσεων πια για αυτή τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας? Καλά, νομίζετε ότι αυτό που λείπει σήμερα από το σχολείο και τα παιδιά είναι αυτό, η επιχειρηματικότητα? Όσο για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση με διάφορα κριτήρια, μεταξύ άλλων τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, εδώ να μην υπάρχει καμιά αυταπάτη για τις λαϊκές οικογένειες. Εργαλείο ελέγχου της εφαρμογής των αντιδραστικών αλλαγών στο σχολείο είναι η αξιολόγηση, και μια αδυσόπιτη μηχανή κατηγοριοποίησης σχολείων και μαθητών, όπως το δείχνει πια και η διεθνής πείρα. Και για αυτούς τους λόγους είναι καταδικαστέα η αξιολόγηση, με όποιο περιτύλιγμα και αν σερβίρεται. Μια και μιλάμε όμως για την αξιολόγηση, νομίζουμε ότι το αντίθετο είναι εδώ που πρέπει να γίνει. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που πρέπει να αξιολογήσουν επιτέλους τις κυβερνήσεις με βάση την κατάσταση που ζούνε και βιώνουν, και τότε αμέσως θα τις βγάλουν μετεξεταστές, αφού ούτε τα σοβαρά προβλήματα των σχολείων αντιμετωπίζουν, ούτε τους εκπαιδευτικούς βοηθούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους. Παραπέρα με το νομοσχέδιο προστίθενται επιπλέον ταξικά εμπόδια και φίλτρα στην προσπάθεια που κάνουν οι μαθητές να μορφωθούν και να περάσουν στα πανεπιστήμια, αφού η Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για το Λύκειο, όπως είπαμε, τον εμπλουτίζει περαιτέρω με την εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων από την πρώτη Λυκείου και με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για κάθε τάξη του Λυκείου. Λύκειο δηλαδή φροντιστηριοποιημένο, μια απέραντη εξεταστική αρένα, ένα ρίγκ εξετάσεων με ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και φυσικά με ακόμα μεγαλύτερη οικονομική αφέμαξη της λαϊκής οικογένειας, η οποία ήδη στενάζει. Προσθέστε τώρα πάνω σε αυτά και τον περιορισμό των μετεγγραφών στα πανεπιστήμια. Προσθέστε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά που γενίκευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσθέστε και το άνοιγμα του δρόμου με το σημερινό νομοσχέδιο για να μπουν δίδακτρα και στα προπτυχιακά, με το Μανδύα, με το Φερετζέ, με το πρόσχημα των ξενόγλωσσων προγραμμάτων, και πείτε μας πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους οι λαϊκές οικογένειες. Είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο νομοσχέδιο να μην συναντήσει αντιδράσεις? Και ξέρετε, οι αντιδράσεις αυτές θα αυξηθούν και θα ενταθούν. Γι' αυτό και εμείς, και για όλους αυτούς τους λόγους βεβαίως, το καταψηφίζουμε επί της αρχής. Σήμερα άλλο είναι αυτό που χρειάζεται ο λαός μας. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα σχολείο που θα δίνει
όλη την αναγκαία μόρφωση και τις ικανότητες που απαιτούνται να έχουν σήμερα οι μαθητές, με επιστημονικό και παιδαγωγικό τρόπο, χωρίς κενά στα σχολεία και με την άμεση επιτέλους μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών που βρίσκονται στα σχολεία. Ένα λύκειο που θα προετοιμάζει τους μαθητές να μπουν στην ενήλικη φάση της ζωής τους ουσιαστικά, χωρίς άγχος, χωρίς να τους κατηγοριοποιεί, χωρίς να τους κάνει πειραματόζωα από τις κάθε φορά κυβερνήσεις, και ένα πανεπιστήμιο βεβαίως που θα δίνει όλη την αναγκαία γνώση και θα την περιέχει μέσα στο πτυχίο, χωρίς το άγχος και το κυνήγι των μετέπειτα προσόντων για μια θέση στον ήλιο, κατοχυρώντας βεβαίως το πτυχίο ως μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Επαναλαμβάνω, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.